Για τρίτο μάτς, λόγω των έργων που γίνονται στο Ατσαλένιο, όπου αγωνίζεται ως γηπεδούχος, το Μαρτινέγκο αυτή τη φορά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με αντίπαλο τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, τον Όφι Ιεράπετρας, ο οποίος μάλιστα έχει και αρκετό κόσμο στο πλευρό του. Πάνω από 200 φίλοι του Όφι έκαναν εκδρομή από την Ιεράπετρα στο Ηράκλειο. 7ο λεπτό της αναμέτρησης, έχει μπει καλά στο μάτς ο Φιερά Πετράς. Εδώ το Πούζης θα ξεφύγει, θα σουτάρει out την μπάλα. Πρώτη καλή στιγμή. Ο Μινάς έχει χώρο στην αγκαλιά του Μανουσάκη, η μπάλα στο 10. 15ο λεπτό, ο Πόα με τον Κερμενίδη. Ωραία εκτέλεση του φάουλ και η κεφαλιά του Καϊμακαμούδη, γκολ για τον Πόα, 1-0 στο 15. Πολύ έξυπνη εκτέλεση του φάουλ από τον Κερμενίδη στην πλάτη της άμυνας, κινήθηκε ο Καϊμακαμούδης, ανοίγει το σκορ. Εδώ χίζει πάρα πολύ ωραία η παλιά μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί εκεί ούτε ο Μινάς, απομακρύνεται η μπάλα. Καϊμακαμούδης θα πατήσει τον Κερμενίδη, θα κάνει αυτό στο shoot out στο 44, ευκαιρία για τον Πόα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, Μαρτσάκης στον Παπαδόπουλο με τη μία το σουτ πάνω στον Πολυζά, ξανά ο Παπαδόπουλος, μπλοκάρει ο Μανουσάκης. 50ο λεπτό σουτ από τον Χίζη, μπάλα θα κοντράρει σε αμυντικό του Πόα και θα καταλήξει στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφι Ιεράπετρας, Κέβιν Χίζη με γκολ, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους. Κόσμος τους πανηγυρίζει στην κερκίδα. Εδώ ο Μαρτσάκης το 52 έχει χώρο, θα σουτάρει out. Πατινιώτη στον Καϊμακαμούδη με τα κουνάκι ξανά στον Πατινιώτη μέσα στην περιοχή, γκολ. 2-1 για τον Πόα, σχεδόν άμεση απάντηση στην ισοφάριση του Όφη. Θανάσης Πατινιώτης που στέλνει φυλάκια στην κερκίδα. Ο Πόα απαντά, προηγείται με 2-1 και υπόκληση από τον σκόρερ. Το τακουνάκι του Καϊμακαμούδη, το γκολ από τον Πατινιώτη, ξανά προβάδισμα ο Πόα. 64ο λεπτό, ο Κερμενίδης, συρτή σέντρα, ξεχασμένος ο Καρβελάς στην καρδιά της άμυνας του Όφη, θα στείλει για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα, Άγγελος Καρβελάς και Πόα Όφη Ιεράπετρας, 3-1. Ο Κερμενίδης έκανε τη σέντρα, ο Καρβελάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο κόσμος του Πόα πανηγυρίζει και ο Καρβελάς αφιερώνει τον γκολ στην κερκίδα. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Μινάς, συρτή σέντρα εκεί, πήγε ο Πιθαρούλης και ο Χίζη πάνω στην μπάλα, είναι ο Χίζη αυτός που τη στέλνει στα δίχτυα, 3-2 στο 88 και νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Όφη μειώνει 3-2. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπάμπης θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά, μάχες μέσα στην περιοχή του Πόα, η μπάλα δεν απομακρύνεται, νέο shoot out. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι κριτικό, νικήτρια ομάδα του ΠΟΑ. Ήταν ένα παιχνίδι σε ένα γήπεδο που, όπως έχω πει, ότι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη θα κερδίσει. Δίγια κέρδισε ο ΠΟΑ, κάναμε κάποια λάθη δικά μας. Κοιτάμε τη συνέχεια γιατί στατιστικά ο πρωταθλητής δεν έχει βγει κανένας αίτητος. Είμαστε πρώτοι, παραμένουμε πρώτοι. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, συνεχίζουμε. Σίγουρα αυτή η νίκη μας δίνει μεγάλη χαρά γιατί πέρα από τη βαθμολογική σημασία που έχει, που είχαμε πάρα πολύ ανάγκη τους 3 βαθμούς, μας δίνει σίγουρα και ψυχολογία για τη συνέχεια. Γιατί όταν κερδίζεις το πρώτο και αίτητο του πρωταθλήματος, παίρνεις ψυχολογία και βλέπεις το μέλλον με αισιοδοξία. Τα παιδιά σήμερα καταθέσανε την ψυχή τους, κάνανε ένα πάρα πολύ καλό, ένα πολύ όριμο παιχνίδι. Ευχηθώ στον Όφη αυτή ήταν να μην το στοιχεί στο πρωτάθλημα, γιατί είναι ευχής έργο για μια κριτική ομάδα να ανέβει κατηγορία.